Πορεινές καλημέρες αγαπημένοι μου, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαι στο φθινοπορεινά στολισμένο σπίτι μου, είμαι απίστευτα ενθουσιασμένη και χαρούμενη με το φθινοπορεινό αποτέλεσμα διακόσμησης εδώ στη Σαλονοκουζίνα. Οπότε είπα, μιας και σας ανέβασα και σας τράβηξα τη φθινοπορεινή μου διακόσμηση, να συνεχίσουμε με ένα βιντεάκι στην τραπεζαρία. Να σας δείξω πώς εγώ προσωπικά θα στολίσω ένα φθινοπορεινό τραπέζι, είτε για κάποιο κυριακάτικο γεύμα, είτε για κάποια πιο έτσι γιορτινή φθινοπορεινή ημέρα, αλλά και για το Thanksgiving που έχουν εδώ πέρα στο εξωτερικό. Οπότε είπα να σας δώσω μερικές ιδέες για ένα φθινοπορεινό στρώσιμο τραπεζιού, για ένα fall tablescape. Εγώ προσωπικά τα βρίσκω αρκετά βοηθητικά αυτά τα βίντεο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω τραπέζια, να στολίζω, να δημιουργώ έτσι ωραίες συνθέσεις όπως ξέρετε. Οπότε έχω βγάλει πάνω στην κουζίνα μου, στον πάγκο, το σερβίτσιο που θέλω να χρησιμοποιήσω. Θα σας έχω link κάτω στο κουτί περιγραφής για τα μαγαζιά από τα οποία έχω προμηθευτεί το σερβίτσιο μου, τα μαχαιροπύρνα που θα χρησιμοποιήσω, τις διακοσμήσεις και σκοπός είναι φυσικά να δημιουργήσουμε μια ωραία γιορτινή φθινοπορεινή σύνθεση στο τραπέζι για να υποδεχθούμε τους καλεσμένους μας και για να περάσουμε ένα πολύ ωραίο έτσι απόγευμα, βράδυ ή και μεσημέρι Κυριακής ή μιας πιο γιορτινής ημέρας. Και μέσα σε αυτό το θέμα του σημερινού βίντεο να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε και το baby shower εδώ στο σπίτι. Οπότε οι ιδέες που θα σας δώσω για ένα στρώσιμο φθινοπορεινού τραπεζιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικά και σε κάποιο πάρτι που θα κάνετε στο σπίτι, να δημιουργήσετε μια ωραία φθινοπορεινή σύνθεση, να το πάτε δηλαδή κάπως πιο εποχιακά και να μην είναι απαραίτητα ένας πιο κλασικός στολισμός γενεθλίων, πάρτι ή κάποιας γιορτής που θέλετε να οργανώσετε στο σπίτι σας. Και μέσα σε αυτό το φθινοπορεινό σημερινό βίντεο σκέφτηκα να σας δείξω και ένα πακετάκι δώρου που έφτιαξα εγώ προσωπικά για να το στείλω στην Ελλάδα στην ανιψούλα μου με ιδέες Halloween, έτσι για να μπούμε περισσότερο στο φθινοπορεινό spooky θέμα αυτή τη σεζόν. Οπότε διάλεξα ένα βιβλίο που έχει μέσα διάφορες ζωγραφιές, έχει έτοιμα σχέδια για να ζωγραφίσεις. Είτε με κολοκύθες, είτε με μάγισσες, είτε με γατούλες, έχει μικρά φαντασματάκια. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα για την ηλικία αυτήν των plus 3 ετών. Έχει πάει τώρα και στον παιδικό σταθμό, οπότε θεωρώ ότι θα της αρέσει πάρα πολύ σαν δραστηριότητα. Γενικά της αρέσει πάρα πολύ ζωγραφική. Και στην πρώτη σελίδα έχει και αυτοκόλλητα Halloween. Αλλά επειδή εγώ με τα αυτοκόλλητα έχω μία έξτρα αγάπη από μικρή, τη διάλεξα και έξτρα αυτοκολλητάκια Halloween. Αυτά εδώ με τα φαντασματάκια και τις κολοκύθες και εδώ πέρα είναι κατά βάση νυχτερίδες και καραμελίτσες. Μία πολύ ωραία ιδέα, πραγματικά πολύ οικονομικές προτάσεις και ιδέες για να δωρήσετε κάτι διαφορετικό, πιο εποχιακό και εγώ ενθουσιάστηκα με αυτήν εδώ τη στολή Halloween, αυτήν εδώ την περίοδο στο Βέλγιο και νομίζω ότι γενικά στα κράτη της, τα πιο βόρεια, επειδή το έχουν πάρα πολύ με το Halloween και το Thanksgiving, φοράνε στολές. Στην ουσία η περίοδος της αποκριάς για το Βέλγιο εδώ πέρα και νομίζω και για την Αγγλία και για την Αμερική είναι τώρα μέσα στον Οκτώβριο, πριν από το Halloween. Οπότε όλα τα παιδάκια παίρνουν στολές και εγώ όταν τα είδα να διαλέγουν στολές δεν μπόρεσα να αντισταθώ όπως καταλαβαίνετε και τις διάλεξα μία φουστίτσα εδώ τούλινη με τη μίνι και μία στέκα, είπα να το πάω λίγο πιο slow, είχε και ακόμα πιο τρομακτικά αλλά δεν ήθελα φυσικά να την τρομάξω, αγαπάει πάρα πολύ τη μίνι, οπότε διάλεξα αυτό το σχέδιο και θα της τα στείλω με το ταχυδρομείο και πιστεύω ότι θα ενθουσιαστεί. Μία πολύ ωραία ιδέα να ετοιμάσετε εσείς και να επιλέξετε τι προϊόντα, τι δωράκια θα συνδυάσετε. Αυτό φυσικά απαιτεί περισσότερο χρόνο, αλλά το θεωρώ πολύ δημιουργικό από το να επιλέξω ένα δώρο έτοιμο, κάπως πιο στάνταρ. Και αυτή ήταν λοιπόν η φθινοπορεινή μου ιδέα για δωράκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Και σηκώνουμε τα μανίκια και πάμε να δημιουργήσουμε μία πολύ ωραία φθινοπορεινή σύνθεση επάνω στην τραπεζαρία μου για να υποδεχθούμε τους καλεσμένους μας σε ένα φθινοπορεινό κλίμα.
Ολοκληρώθηκε η φθινοπορεινή διακόσμηση εδώ στην τραπεζαρία μου. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας άρεσε. Πραγματικά όλα τα χρώματα του φθινοπόρου έχουν έρθει επάνω στην τραπεζαρία μου και αυτός ήταν ο σκοπός μου, να προσθέσω χρυσά, πορτοκαλί, κίτρινα, αυτά τα ωραία μου σταρδί, αλλά φυσικά να το φέρω στο δικό μου στυλ περισσότερο, γιατί αγαπώ τις λευκές κολοκύθες, τις οποίες είχα χρησιμοποιήσει και στη διακόσμηση εδώ στο σπίτι, οπότε μπορούμε με πράγματα που έχουμε ήδη στη διακόσμησή μας και τα έχουμε από προηγούμενες χρονιές να τα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε μια πολύ ωραία διακόσμηση
με την οποία θα υποδεχθούμε τους καλεσμένους μας και φυσικά εμένα κάτι τέτοιο μου ανεβάσει και πάρα πολύ τη διάθεση. Αν σας άρεσε λοιπόν το σημερινό βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφούλα στο κανάλι μου και εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα στο επόμενο φθινοπωρινό μας βίντεο. Να είστε καλά και φιλάκια πολλά! Γεια σας!